Είδαμε λίγο πριν το φιλμάκι του ΣΥΡΙΖΑ, μόλις κυκλοφόρησε, για το αν μπορούμε να τους εμπιστευτούμε. Είναι η δική σας απάντηση, κύριε Χαρίτση. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Πολύζου. Στο τι θα γινόταν αν είχαμε εσάς κυβέρνηση και αν θα μπορούσατε τα πράγματα να τα κάνετε καλύτερα, διότι η Νέα Δημοκρατία σας απαντά ότι τελικά εξακολουθείτε να είστε αγκαλιασμένοι με το λαϊκισμό. Ως σχόλιο για αυτό το φιλμάκι που κυκλοφορήσατε. Η Νέα Δημοκρατία, κύριε Πολύζο, δυστυχώς εξακολουθεί ακόμα και σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες να επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση την αντιπολίτευση. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε είναι να επισημαίνουμε ακριβώς αυτό το οποίο πλέον νομίζω ότι και η πλειοψηφία της κοινωνίας διαπιστώνει καθημερινά με έναν τρόπο μάλιστα πολύ επώδυνο. Την ανεπάρκεια της κυβέρνησης, τη διαχείριση μιας τόσο κρίσιμης κατάστασης όπως αυτή η οποία έχει διαμορφωθεί με το δεύτερο ισχυρό κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και μια ανεπάρκεια η οποία εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας βεβαίως από το υγειονομικό και αυτό το οποίο και εμείς, αλλά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και για άλλες πολιτικές δυνάμεις, επισημαίναμε τους προηγούμενους μήνες ότι τι δηλαδή, ότι κερδίσαμε χρόνο για να θωρακιστεί επιτέλους το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτός ο χρόνος δυστυχώς σπαταλήθηκε αντί να αξιοποιηθεί από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία καταθέσαμε την προηγούμενη εβδομάδα επισήμως από το Εθνικό Μητρό της Δημόσιας Διοίκησης, 5.000 προσωπικό υπηρετεί σήμερα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, λιγότερη από ό,τι την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι. Σήμερα λοιπόν εν μέσω πανδημίας έχουμε λιγότερους γιατρούς, λιγότερους νοσηλευτές, λιγότερο διοικητικό προσωπικό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σχέση με πέρυσι. Βλέπουμε τι γίνεται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με το συνωστισμό των πολιτών, ο οποίος λειτουργεί βεβαίως πολύ επιβαρυντικά για την εξάπλωση του κορονοϊού και η απάντηση του Πρωθυπουργού να είναι ότι δεν μπορεί να γεννήσει λεωφορεία. Βλέπουμε τι γίνεται στα σχολεία. Μόλις χθες είχαμε αυτή την τραγελαφική κατάσταση με την πτώση του συστήματος. Τα παιδιά να μένουν χωρίς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν έστω και online το μάθημά τους. Και βεβαίως όλο αυτό έρχεται ως αποτέλεσμα και αυτού που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες, με το άνοιγμα του τουρισμού χωρίς ενιαία πρωτόκολλα, το οποίο προφανώς και έπαιξε το ρόλο του στην έξαρση και του δεύτερου κύματος της πανδημίας. Και βεβαίως το μείζον, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα, το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας όχι μόνο για τις επόμενες εβδομάδες και τους επόμενους μήνες, αλλά για χρόνια μπροστά μας, το ζήτημα της οικονομίας. Το ζήτημα της κρίσης, στην οποία μπαίνουν και πάλι κυρίως οι μικρομεσαίοι, κυρίως οι εργαζόμενοι, κυρίως τα νοικοκυριά. Και εδώ η ευθύνη της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με μέτρα τα οποία δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στο βάθος και στην ένταση αυτής της κρίσης, τα οποία έχει λάβει. Η ευθύνη λοιπόν της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας εδώ είναι τεράστια. Όλα αυτά νομίζω τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Οι πολίτες το καταλαβαίνουν. Εγώ βλέπω γύρω μου, δεν ξέρω εσείς αν έχετε άλλη εικόνα, ότι η αγωνία, η εύλογη αγωνία που έχουμε όλοι μας για τη δημόσια υγεία μετατρέπεται μέρα με τη μέρα και σε μια αγανάκτηση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε κι εμείς να καταγράψουμε και βεβαίως ταυτόχρονα όμως να καταθέσουμε και τις προτάσεις μας. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο, αυτό είναι το σημαντικό. Συζητούνται στις κρίσιμες στιγμές. Στις προτάσεις σας. Όπως κάναμε και στο πρώτο κύμα και σήμερα στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορούμε να βγούμε από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Στις προτάσεις σας είναι και ένα εθνικό μέτωπο, όπως το παρουσίασε και πάλι χθες. Είχαν μεσολαβήσει λίγες μέρες από την Παρασκευή, από τη συνέντευξη τύπου, με τη συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ, ο επικεφαλής, ο κύριος Τσίπρας. Είναι κάτι όμως στο οποίο δεν έχει ανταποκριθεί η κυβέρνηση και είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ανταποκριθεί. Εσείς, συνένεση, χωρίς τους όρους που βάζετε, δηλαδή να οριστεί ένας κοινής αποδοχής υπουργός υγείας, να συγκληθεί το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, θα προσφέρετε ακριβώς επειδή είναι κρίσιμη η στιγμή ή δεν θα δώσετε λευκή επιταγή έχοντας σημειώσει προηγουμένως όλα αυτά που περιγράψατε? Και αν δούμε και το φιλμάκι, ας το δουν ξανά οι τηλεθεατές μας όση ώρα θα μιλούμε με τον κύριο Χαρίτση. Ας πέφτει πάνω μας, δεν πειράζει, ας μη φαινόμαστε εμείς. Εσείς έχετε καταγράψει σε αυτό μια σειρά από αντιφάσεις. Βεβαίως κάποιος θα πει, αν ήσασταν εσείς θα μπορούσατε να κάνετε προβλέψεις που δεν θα τις διέψευδαν οι επόμενες μέρες. Γιατί, για παράδειγμα, λέτε ότι το Σάββατο, την Παρασκευή, ανακοίνουνε πως δεν πάμε σε lockdown και
αυτό διαψεύστηκε λίγες μέρες μετά, αλλά ξέρουμε όλοι ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Ναι, αλλά έχετε βάλει πολλά ζητήματα μαζί, να προσπαθήσετε να τα πούμε όλα. Σε σχέση με το ζήτημα της συνεννόησης, της συνένεσης, αν θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς δεν μπορούμε και δεν πρόκειται να δώσουμε λευκή επιταγή. Εμείς αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι παρόλες τις καταστροφικές ανεπάρκειες της κυβέρνησης μέχρι σήμερα, παρότι πέρασαν όλοι αυτοί οι 8 μήνες και βρισκόμαστε αθωράκιστοι ως κοινωνία απέναντι στην έξαρση και πάλι της πανδημίας, παρότι η μικρομεσαίη οικονομία αυτή τη στιγμή στενάζει με το νέο lockdown, εμείς λέμε ότι επειδή ακριβώς έχουμε μπροστά μας αυτή την τεράστια κοινωνική πρόκληση, η οποία μας αφορά όλους, εμείς είμαστε διατεθειμένοι, εφόσον πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, να συζητήσουμε επί της ουσίας. Και να συζητήσουμε επί της ουσίας για ένα, αυτό είναι το βασικό, ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τους επόμενους 6 μήνες, το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει, αν θέλετε, και την ασφάλεια επιτέλους στους πολίτες, γιατί σήμερα οι συμπολίτες μας κυριαρχούνται από μια ανασφάλεια για το τι μελιγενέστε. Την ασφάλεια λοιπόν ότι πορευόμαστε με σταθερά βήματα. Γι' αυτό ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλαγε στο πρώτο κύμα, αν θυμάστε, της πανδημίας, για το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο. Είναι δυνατόν να βρισκόμαστε σε πόλεμο και να μην έχει πάρει την πρωτοβουλία να συναντήσει τους πολιτικούς αρχηγούς, να ακούσει τις προτάσεις τους, τις απόψεις τους, να διαμορφωθεί ένα εθνικό σχέδιο για να πάμε παρακάτω? Ανταυτού, πέρα από τις ανεπάρκειες οποίες είπα πριν, αυτό το οποίο είδαμε είναι να περνάνε και μια σειρά από μέτρα τα οποία είναι άσχετα με την πανδημία και τα οποία δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια, ακόμα μεγαλύτερο διχασμό, αν θέλετε, ανάμεσα στους πολίτες. Αναφέρω, για παράδειγμα, την τελευταία περίπτωση του πτωχευτικού κώδικα, που ουσιαστικά οδηγεί σε ρευστοποίηση περιουσιών, εν μέσω μιας τέτοιας κρίσης. Αυτά πρέπει να παγώσουν τώρα, να κάτσουμε να δούμε πώς θα αντιμετωπίζουμε την πανδημία και μετά να συζητήσουμε για όλα τα υπόλοιπα. Αυτό ζητήσαμε. Σε αυτές τις κινήσεις συμπεριλαμβάνεται και τις προβλέψεις για την εργατική νομοθεσία? Μας το έβαλε τις προάλλες ο ευρωβουλευτής σας, ο κύριος Αρβανίτης, ότι έρχεται σε πολύ ύποπτη στιγμή. Και πολύ σωστά σας το έβαλε. Μέσα στο της πανδημίας. Το έβαλε ο Κώστας Αρβανίτης. Δεν είναι το δυνατόν χαμπάρι. Εν μέσω πανδημίας, μετά το πτωχευτικό, που έπρεπε να κάνουμε ολόκληρη πρόταση μορφής προς τον Υπουργό Οικονομικών, να γίνει τριήμερη συζήτηση στη Βουλή για να ενημερωθεί επιτέλους ο κόσμος, οι πολίτες, για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο του πτωχευτικού, της ρευστοποίησης των περιουσιών πλέον και φυσικών προσώπων, της απώλειας της πρώτης κατοικίας, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και προαναγγέλει και νέες ρυθμίσεις διάλυσης του εργασιακού πλαισίου. Μα μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν διαμορφωθεί πλαίσιο συνένεσης, κύριε Πολίζο? Νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να σοβαρευτεί. Επειδή μιλήσατε για τα επιδημιολογικά δεδομένα, επιτρέψτε μου να σας πω, κύριε Πολίζο, και δεν το λέμε εμείς βεβαίως, το λένε οι ειδικοί, το λένε οι επιστήμονες, ότι η επιδείνωση των επιδημιολογικών στοιχείων δεν είναι ζήτημα των τελευταίων ημερών. Το γνώριζε αυτό η κυβέρνηση. Γι' αυτό άλλωστε εμείς ζητήσαμε, και πρέπει να σας πω, επειδή έρχομαι τώρα από τη Βουλή, που πριν από λίγο καταθέσαμε μία τροπολογία, έτσι ώστε να απαιτηθεί από την κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει τα πρακτικά της Επιτροπής των Επιδημιολόγων, ακριβώς λοιπόν έτσι ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς και πότε έχει προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή στην κυβέρνηση. Αρνείται μέχρι σήμερα πεισματικά, και ξέρετε, αυτή η άρνηση να υπάρξει διαφάνεια οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερη καχυποψία και ανασφάλεια τους πολίτες. Ζητάμε λοιπόν να δοθούν τα πρακτικά στη δημοσιότητα, να δούμε πότε ακριβώς προτάθηκε τι, γιατί βεβαίως το να βγαίνει ο Πρωθυπουργός Σάββατο να ανακοινώνει σχέδιο, σας υπενθυμίζω, κύριε Πολίζο, ότι το σχέδιο που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης αφορούσε τον επόμενο μήνα, δεν αφορούσε τις επόμενες ημέρες. Και μετά από 4 μέρες ουσιαστικά ο ίδιος να αναιρεί τον εαυτό του και να οδηγεί τη χώρα σε γενικό lockdown, αυτό νομίζω ότι δείχνει το λιγότερο που μπορώ να πω, μια απίστευτη προχειρότητα από τη μεριά της κυβέρνησης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δημόσιας υγείας, επιβίωση ουσιαστικά ολόκληρης κοινωνίας. Ελάτε να πάμε και στα της οικονομίας, γιατί ήδη πριν αναφερθήκατε στις επιπτώσεις της πανδημίας, που λέτε ότι οι προβλέψεις από την πλευρά της κυβέρνησης, η μέρημνα είναι λιπέστατη, είπατε, για εργαζόμενους, επιχειρήσεις, πάει λέγοντας, στα ανακουφιστικά μέτρα, εν πάση περιπτώσει. Ελάτε να το δούμε αυτό στις λεπτομέρειες του, για να κύριε δούμε Πολίζο, το επιχείρημά σας.
Το θέμα, ναι, δεν είναι μόνο το τι λέω εγώ. Αν θέλετε, ως δύναμη αντιπολίτευσης, μπορεί κάποιος, καλόπιστος εγώ θα πω τηλεθεατής μας, να πει αυτοί θέλουν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση. Το θέμα είναι όμως ότι αυτά τα οποία λέμε εμείς, τα λένε και όλοι οι επαγγελματικοί φορείς, τα λένε τα επιμελητήρια, τα λένε τα σωματεία των εργαζομένων, ότι τι δηλαδή, ότι υπάρχει μια τεράστια ανεπάρκεια ως προς την ενίσχυση εκείνων οι οποίοι πλήττονται βαθιά από αυτή την κρίση. Και αυτοί είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, είναι οι αυταπασχολούμενοι, έτσι, είναι οι αγρότες, είναι κατηγορίες συμπολιτών μας οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ζήτημα πλέον επιβίωσης. Και τι τους λέει η κυβέρνηση σε όλους αυτούς? Ότι τα μέτρα στήριξης αφορούν κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα αναστολές υποχρεώσεων για μερικούς μήνες. Δηλαδή, τι θα αλλάξει σε μερικούς μήνες, ίσα ίσα πιο επιβαρημένα θα είναι αυτά τα στρώματα, πώς θα πληρώσουν τότε τις υποχρεώσεις τον Απρίλιο, όπως λένε οι αποφάσεις της κυβέρνησης, ή η αναστολή υποχρεώσεων ή νέο δανεισμό. Και πώς θα αποπληρώσουν τα δάνειά τους σε λίγο καιρό, όταν θα χρειαστεί να μπουν σε αυτή τη διαδικασία επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή αντιμετωπίσουν το φάσμα του λουκέτου. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει. Και επαναλαμβάνω, γιατί θέλω σε αυτό να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Η μελέτη της ΓΕΣΕΒΕ, η εξαμηνιαία μελέτη του ΙΜΕ της ΓΕΣΕΒΕ, μιλάει για μία στις τρεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι το τέλος του χρόνου δεν θα μπορούν να πληρώσουν τις βασικές τους υποχρεώσεις. Και μάλιστα αυτή η μελέτη έγινε πριν το νέο lockdown, που τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Έχουμε τα στοιχεία από το ΙΝΕ της ΓΕΣΕΒΕ που μιλούν για εκτόξευση και πάλι της ανεργίας στο 21,2% η επίσημη ανεργία, μέχρι το τέλος του 2020 και πάλι πριν το νέο lockdown αυτά τα στοιχεία. Έχουμε τα στοιχεία τα οποία μιλούν για έναν στους δύο εργαζόμενους να αμείβονται με μισθό κατώτερο του κατώτατου μισθού και έναν στους 8 να αμείβονται με μισθό μέχρι 200 ευρώ. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι η κατάσταση στην οικονομία είναι τραγική. Η κατάσταση αυτή χρειάζεται πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Και εμείς από την αρχή έχουμε γίνει πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Λέμε, μη επιστρεπταία αποζημίωση στις επιχειρήσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή πλήττονται από την πανδημία. Η μη επιστρεπταία αυτή ενίσχυση είναι νέα ένεση ρευστότητας. Άρα να μην προέλθει, λέτε, από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, όπως υπάρχει, έτρεξε το πρόγραμμα αυτό για όλες τις περιφέρειες, αλλά να είναι κρατική η μη επιστρεπταία. Όχι, μπορεί να γίνει και από το ΕΣΠΑ. Τα προγράμματα τα οποία τρέχουν από τις περιφέρειες είναι προγράμματα στα οποία ουσιαστικά οι περιφέρειες υπέδειξαν στην κυβέρνηση το σωστό δρόμο. Οι περιφέρειες έκαναν αυτό το οποίο δυστυχώς δεν έκανε η κυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο. Το λέω επειδή εσείς έχετε γνώση του ΕΣΠΑ, το χειριστήκατε. Εμείς, κύριε Πλήσου, όπως θα γνωρίζετε, γιατί παρακολουθείτε το ρεπορτάζ, είμαι βέβαιος πολύ στενά, καταθέσαμε επίκαιρη επερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. Συζητήθηκε πριν από μια εβδομάδα, πριν από 10 μέρες περίπου, στη Βουλή, στην οποία του κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το ΕΣΠΑ, και μάλιστα για να μην μπερδεύονται και οι τηλεθεατές μας, πλέον το ΕΣΠΑ δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Μιλάμε μετά τον κορονοϊό για ένα πρόγραμμα το οποίο άμεσα μπορεί να οδηγήσει σε ενέσεις ρευστότητας. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα στο οποίο έχουν αρθεί οι γραφειοκρατικοί περιορισμοί του παρελθόντος και για ένα πρόγραμμα το οποίο είναι 100% ευρωπαϊκό. Δεν υπάρχει καμία εθνική συμμετοχή. Δεν πληρώνουμε τίποτα από την τσέπη μας, δηλαδή, ως ελληνικό δημόσιο. Και είπαμε, μπορούν να γίνουν προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Μπορούν να γίνουν προσλήψεις προσωπικού στα σχολεία. Είχατε πει ότι και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο στόλος μπορεί μέσα μαζικής μεταφοράς, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί. Μπορεί να προχωρήσει πρόγραμμα μη επιστρεπταίας, όπως πολύ σωστά είπατε, το κάνουν αυτή τη στιγμή οι περιφέρειες με τις λιγοστές δυνάμεις που έχουν και εφόσον έχουν αναλάβει και άλλα πολλά βάρη από την πανδημία του κορονοϊού οι περιφέρειες. Το κάνουν με τις μικρές τους δυνάμεις, δεν το κάνει δυστυχώς η κυβέρνηση. Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες, δικαιολογία πλέον δεν υπάρχει, κύριε Πολίζο, για αυτή την ολιγορία της κυβέρνησης, η οποία οδηγεί σε πολύ μεγάλα αδιέξοδα την ελληνική οικονομία. Επαναλαμβάνω, μια οικονομία η οποία θυμόμαστε όλοι ότι ακόμα παραμένει πάρα πολύ εύθραυστη μετά τη δεκαετή κρίση που αφήσαμε μόλις προλίγου καιρό πίσω μας. Ελάτε να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ. Έκπληξη θα ήταν να μην σας ρωτήσω για τον Πολάκη, αλλά δεν θα κάνω την έκπληξη και θα σας ρωτήσω. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να επιβεβαιώσετε, δεν είναι στο δικό σας χαρτοφυλάκιο, ας το πούμε έτσι. Διαβάζω στο Newsit ότι αύριο θα συναντηθεί μαζί τους με την Όλγα Γεωργοβασίλη και τον κύριο Τζανακόπουλο, που είναι και οι δύο μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ωστόσο, χθες
είπε ότι ήταν κακή εικόνα, αλλά εν πάση περιπτώσει έδωσε επαρκείς εξηγήσεις. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Δεν γνωρίζω ποιες είναι οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθηθούν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι αυτό το οποίο είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες. Είναι μια αρνητική εικόνα και αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος νομίζω ότι καλύπτει τη συγκεκριμένη υπόθεση. Συμφωνώ με αυτή την τοποθέτηση. Νομίζω είναι μια αρνητική εικόνα. Όλοι μας έχουμε ευθύνη έτσι ώστε σε αυτές τις συνθήκες να προστατεύουμε και με την συμπεριφορά μας την ανάγκη για στήριξη της δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα βεβαίως επιτρέψτε να σας πω κύριε Πολύζο ότι δεν μπορώ να μην επισημάνω και την υποκρισία που υπάρχει από τη μεριά της κυβέρνησης, από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας, όταν έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις όλο το τελευταίο διάστημα στελεχών της, τα οποία αψηφούν τους κανόνες προστασίας, να προσπαθεί να αναγάγει σε μείζον ζήτημα τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς και πρέπει να βλέπουμε και τα τουίκου μας, λέω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μια αρνητική εικόνα. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Είστε καλά. Στο Πανιδύν.